Τι θα γίνει σήμερα, κυρίες και κύριοι, όταν θα βρεθούν ενώπιον της Ανακριτικής Επιτροπής οι δύο αρχιμανδρίτες? Έχουμε μαζί μας τον θεολόγο, τον κύριο Κυριακού. Καλή σας ημέρα, κύριε Κυριακού. Καλή εβδομάδα. Χριστός Ανέστη, δεν καλημέρα. Είπαμε. Καλημέρα, Κατερίνα. Χριστός Ανέστη. Να πω ότι πολλοί άνθρωποι σταμάτησαν να κάνουν ανακύκλωση λόγω αυτών των φωτιών. Και πρέπει να δουν το θέμα. Πραγματικά έχω ακούσει ανθρώπους που λένε γιατί να κάνουμε ανακύκλωση, γιατί δεν ξέρουν πώς συνδέεται το ένα με το άλλο. Εμείς, να δείτε που μένουμε εκεί και αναπνέουμε ό,τι αναπνέουμε, και άστε μας εμάς. Εμείς τελειώσαμε. Τα παιδιά μας είναι το πρόβλημα. Και αυτό μας αγχώνει και μας ανησυχεί, κύριε Κυριακού. Τα λέμε μόνοι μας, φωνάζουμε μόνοι μας. Οι φωτιές διαδέχονται μία την άλλη. Και κανένας δεν υδρώνει τα αυτή τους. Αλλά όταν πρέπει να μπουν πρόστιμα κτλ., πάνε άλλα πράγματα, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να δούμε, κύριε Κυριακού μου, σήμερα οι δύο των 5 αρχιμανδριτών θα πάνε στην Ανακριτική Επιτροπή. Τι θα κάνουν ακριβώς, θα απαντήσουν σε ερωτήσεις? Κοιτάξτε, από ό,τι βλέπω και από τις δηλώσεις των συνηγόρων τους, οι οποίοι προσπαθούν να θέσουν πρώτα προς συζήτηση τις ενστάσεις τους, και στη συνέχεια λένε την αιτιολογημένη απάντηση της Ανακριτικής Επιτροπής. Δηλαδή αυτοί περιμένουν να συζητήσουν στάσεις, να υπάρξει απάντηση από την Ανακριτική Επιτροπή και στη συνέχεια λέει θα καταθέσουν. Εγώ πιστεύω ότι η Ανακριτική Επιτροπή τους έχει καλέσει για να αναθέσουν, όχι για να συζητήσουν στάσεις. Γιατί αν υπήρχε αυτή η διάθεση εκ μέρους της Ανακριτικής Επιτροπής να συζητήσουν στάσεις, αυτό θα γινόταν ήδη, γιατί έχουν στείλει υπομνήματα αρκετά. Μα πήγανε και οι άνθρωποι, δεν πήγανε την προηγούμενη Πέμπτη. Πήγανε με ένα υπόμνημα 19 σημείων. Άρα δόθηκε το υπόμνημα με την ένσταση. Όχι μόνο την Πέμπτη, είχε δοθεί και άλλα προηγουμένως. Ναι, ναι. Είχε δοθεί και προηγουμένως. Και το ερώτημα είναι, θα καταθέσουν, δηλαδή θα επικαλεστούν το γεγονός ότι δεν θα συζητηθούν? Γιατί αυτοί, ας συζητηθούν οι ενστάσεις, ουσιαστικά τι ζητούν μέσα από τις ενστάσεις? Να αυτοαναιρεθεί η Ανακριτική Επιτροπή, αφού δηλώνουν μέσα από τις ενστάσεις ότι είναι άκυρη όλη η διαδικασία. Θα συζητήσει η Ανακριτική Επιτροπή την αγυρότητα της διαδικασίας? Ουσιαστικά συζητά την υπόσταση της, ότι δεν υπάρχει εάν συζητήσει αυτές τις ενστάσεις. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορεί η Ανακριτική Επιτροπή να αναιρεθεί του όρου της, του τίτλου της κτλ. Άσχετα βεβαίως με την άποψη των αρχιμανδριτών, ότι θεωρούν ότι η διαδικασία είναι άκυρη βάσει των όλων όσων έχουν γίνει και προηγηθεί, βάζω στο τραπέζι της συζήτησης την 5η Μαρτίου. Τη διαδικασία την καθορίζει η Ιερά Σύνοδος. Ναι. Δεν υπάρχει όργανο, επαναλαμβάνω, το είπα πάρα πολλές φορές, πέραν της Ιεράς Συνόδου, το οποίο μπορεί να αποταθούν οι ενεργοί αρχιμανδρίτες για να διεκδικήσουν το δίκαιο τους μέσα σε εισαγωγικά, εκτός εισαγωγικών. Και καλά τα ψέματα τώρα, το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί, ο καταστατικός χάρτης της Εκκλησίας είναι τέτοιος που μπορεί να μην τον λάβουν και υπόψη τους και να κάνουν κάτι τελείως διαφορετικό. Το έχουν κάνει έτσι με το να μπορούν, εγώ παπάς, εγώ τατάς, για παράδειγμα. Ναι, εκείνο που θα γίνει είναι την απόφαση θα την εκδώσει το Συνοδικό Δικαστήριο, όχι η Ιερά Σύνοδος. Και θα χρησιμοποιηθεί η Ιερά Σύνοδος σε περίπτωση που διαφωνούν οι ενεργοί αρχιμανδρίτες ως εφετείο. Θα κάνουν έφεση στην Ιερά Σύνοδο. Ναι. Και καταλαβαίνετε ότι η Ιερά Σύνοδος εκ των προτέρων σας λέω ότι δεν μπορεί, επειδή υπήρξε αντίδραση όσον αφορά την ακυρότητα της διαδικασίας. Αν έρθει αύριο και πει ότι η απόφαση του Συνοδικού Δικαστηρίου έχει πρόβλημα, ναι, είναι σαν που να τα βάζει με τον ίδιο τον εαυτό της και την ίδια τη διαδικασία. Θέλω να πω ότι από τη στιγμή που το Συνοδικό Δικαστήριο θα εκδώσει απόφαση, αυτή η απόφαση νομίζω στη συνέχεια δεν μπορεί να αλλάξει με τίποτα.
Να ρωτήσω κάτι, το αυτό που προχώρησε και κάνει ο Μητροπολίτης Ισαΐας την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, με επιστολή του για να δοθούν οι μισθοί στους αρχιμανδρίτες, πιστεύετε ότι ήταν ένα βήμα πίσω από τον Μητροπολίτη? Πώς σχολιάζετε, γιατί ουσιαστικά μαζί με τα όσα, με την αργία που τους επέβαλε κτλ., θεωρεί το δεδομένο ότι δεν θα έπαιρναν ούτε το μισθό τους. Έκανε πίσω, ναι, ο Μητροπολίτης. Η αργία τους είναι μέχρι την, μέχρι το τέλος των ερευνών. Οπότε η αργία είναι τρίμηνη, μέχρι 5 Ιουνίου κανονικά είναι. Άμα διαβάσετε την απόφαση του Μητροπολίτη που εξέδωσε το Επισκοπικό Δικαστήριο ο Μητροπολίτης, ναι, ναι, λέει ότι θα είναι μέχρι το τέλος αυτής της διαδικασίας ουσιαστικά. Λοιπόν, το ότι ενέκρινε να δοθούν οι μισθοί, έστειλε επιστολή για να δοθούν οι μισθοί κτλ., αυτό δεν αλλάζει ούτε τη στάση του ίδιου όσον αφορά την αντιμετώπιση του όλου θέματος. Γιατί αυτό που άκουσα χτες, ότι δεν είναι αργία αλλά είναι διαθεσιμότητα, αυτό δεν ισχύει. Μιλούμε για αργία. Απλώς στην αργία υπάρχει και δυνατότητα, ναι, να παίρνουν τους μισθούς τους. Και υπάρχει περίπτωση ισόβιας αργίας, μάλιστα, που έπαιρνε εν ισόβια αργία αρχιμανδρίτη στο μισθό του. Τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι άλλαξε τη γνώμη του Μητροπολίτη? Νομίζω ότι, ξέρεις, δεν ξέρω αν επηρέασε το πνεύμα των ημερών, επηρέασαν οι ανάγκες. Νομίζω ότι ήταν μια καλή κίνηση από την πλευρά τη δική του, ότι εγώ δεν θέλω να στριμώξω και οικονομικά αυτούς τους ανθρώπους. Απλά έχω θέσει κάποια θέματα τα οποία πρέπει να εκδικαστούν. Ενώπιον της Ανακριτικής Επιτροπής θα βρεθεί και ο Μητροπολίτης? Μετά από τους δύο αρχιμανδρίτες, νομίζω, ναι, θα βρεθεί. Έχει οριστεί δηλαδή ημέρα και ώρα και τα λοιπά? Όχι, δεν έχει οριστεί ακόμη. Αυτό που ξέρω είναι ότι οι κατηγορίες των αρχιμανδρητών εναντίον του Ισαΐου, ναι, όσον αφορά την διερεύνησή τους ή την απόδειξή τους, ναι, ναι, το βάρος της απόδειξης το φέρουν ήδη αυτοί που κατηγορούν. Δηλαδή οι αρχιμαντρίτες, οι εναρκεί αρχιμαντρίτες. Δηλαδή πρέπει να αποδείξουν ότι οι κατηγορίες που έχουν εναντίον του Μητροπολίτη, πρέπει να αποδείξουν ότι αυτές οι κατηγορίες, ναι, ισχύουν. Μάλιστα. Αλλά είναι δικό τους θέμα. Και φαίνεται ότι, ναι, μπορεί να υπάρχει κάποια δυσκολία να αποδείξουν τέτοιο πράγμα, αλλά θα το δούμε στη συνέχεια. Καλά, ναι, δεν ξέρουμε τι φυλάει ο καθένας στο μανίκι του. Οπότε να μείνουμε μέχρι εδώ, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Κύριε Κυριακού, θα είμαστε ζωντανά σε πάρα πολύ λίγο εκεί στην Αρχιεπισκοπή για να βλέπουμε και να παρακολουθούμε τη διαδικασία. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά. Και εσύ, Κατερίνα, και καλά περάσετε εκεί που θα πας στο Σαββατοκυριακό. Δεν θα πάω πουθενά. Με τέτοια σκόνη αποκλείεται. Μια φορά αν έκανα το λάθος, κάνει. Ευτυχώς κέρδισε χτες η ΠΑΕΚ, οπότε είμαστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.